Γεια σας και καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα βίντεο. Αυτή είναι η τελευταία Κυριακή του μήνα και αν δεν ξέρετε τι σημαίνει αυτό, δεν βλέπετε τα βίντεο που κάνουμε το subreddit του καναλιού. Κάπως πρέπει να διορθωθεί αυτό το πράγμα, δηλαδή το καταλαβαίνετε. Πρέπει να λάβετε κι εσείς κάποια στιγμή ενημέρωση. Link για το subreddit υπάρχει κάτω στην περιγραφή. Πηγαίνετε, αφήνετε post. Και εγώ την τελευταία Κυριακή του μήνα τα βλέπω και τα σχολιάζω και περνάμε υπέροχα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει διαφορετική άποψη για αυτό. Γενικά με αυτή τη σειρά υπάρχει αυτή η επικοινωνία και ακόμα και αν δεν θέλετε να δημιουργήσετε κάτι και να το postάρετε στο subreddit, μπορείτε να πάτε, να κάνετε join. Είναι 3.300 άτομα αυτή τη στιγμή μέσα που κάνω το βίντεο. Ζωή να έχουμε. Αλλά ακόμα και αν δεν θέλετε να αποστάρετε κάτι, μπορείτε να κάνετε upvote αυτά που σας αρέσουν, ώστε να έχω περισσότερες πιθανότητες να τα δω στο επόμενο βίντεο με το subreddit. Να πέσει το intro αυτού του βίντεο. Βάλτε ό,τι θέλετε στο subreddit μου. Θα τα δω όλα την τελευταία μήνα για αρχή. Το intro για αυτήν εδώ πέρα την Κυριακή έχει φτιαχτεί από τον Someone Version 2. Η πρώτη version ήταν ok, η δεύτερη προφανώς καλύτερη. Πήρε κιθάρα και είχε αυτή την κλασική μελωδία που η αλήθεια είναι στα intro που postάρετε στο subreddit προτιμώ αυτή τη μελωδία, εντάξει. Πρέπει να το κρατήσουμε ζωντανό μας αυτή τη μελωδία. Έχω ακόμα αρκετά intro, μη σου πω, μας φτάνουν στο τέλος του χρόνου με τέτοια βίντεο. Παρ' όλα αυτά, εσείς μπορείτε να συνεχίζετε να postάρετε διάφορα intro για αυτή τη σειρά και εγώ θα τα βάλω σε επόμενα. Πάμε τώρα να δούμε τα post. Το πρώτο post λοιπόν έχει τίτλο Κοίτα φάτσα ο άτιμος και μιλάει για τη δικιά μου φάτσα, ok. Εγώ υποθέτω είμαι ο άτιμος. Κάτσε να δούμε τι λέει. Λέει: όταν παίζεις video games και στις επιλογές δυσκολίες σου έχει τη δυσκολία ρομπότ. Και τύπου έχω αυτό το ύφος το αυτή η δυσκολία είναι για μένα. Τώρα θα αναρωτιέστε από πού είναι αυτή η φωτογραφία. Είναι πριν από τα βίντεο, παιδιά. Πώς νομίζετε ότι κρατάω αυτό το πρόσωπο εδώ πέρα τόσο λαμπερό. Το μυστικό είναι το make-up και η διατροφή φυσικά. Πέρα από την πλάκα από που είναι αυτό, αυτό είναι από το Celebrity Science που παρευρέθηκα εκεί πέρα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Σίγουρα όχι για τις γνώσεις μου στις επιστήμες. Θα το καταλάβετε όταν ανέβει το επεισόδιο. Θα ανέβει στο κανάλι το Celebrity Science. Οπότε μπορείτε να κάνετε subscribe για να ενημερωθείτε. Το συγκεκριμένο είναι ένα story που ανέβασε ο Στέφανος από το κανάλι Καθημερινή Φυσική. Και σκέφτηκε ορθά για να μείνει για πάντα αυτή η εικόνα στο ίντερνετ. Και εγώ τη βάζω και στο βίντεο, οπότε όντως θα μείνει για πάντα. Το καταπληκτικό βέβαια ήταν ότι μετά φόρεσα τη μάσκα και η μάσκα ήταν μπεζ. Αυτό. Φόρεσα τη μάσκα, την έβγαλα, ήταν μπεζ. Λέω, οκ, okay, αυτή θα την ξαναφορέσω και βαλάλι. Γιατί μετά θα ρούφαγα οξυγόνο και make-up. Δεν γινότανε. Το δεύτερο post είναι πάλι από το Celebrity Design στην ώρα του live και λέει: όταν περιμένεις από τον πατέρα σου να πει καλά λόγια για τη ζωγραφιά που μόλις έκανες. Και δες με, το βλέπεις αυτό, τι συμβαίνει. Είναι αυτό που ήρθε τον πατέρα σου και σου λέει: τι έκανες εκεί, αγάπη μου, τι έκανε ο γιώκας μου, ο καναγάρης μου. Και εσύ είσαι σε φάση. Να, μπαμπά, εδώ πέρα έκανα σπίτια. Α, ναι, σπίτια έκανες. Έκανα σπίτια, τον ήλιο εδώ πέρα πάνω, συννεφάκια και λουλουδάκια. Α, έκανες ήλιο, συννεφάκια, λουλουδάκια και σπίτι. Μπράβο το αγόρι μου. Δώστο μου λίγο αυτό. Δώστο μου να το δείξω στη μαμά και εσύ πήγαινε παίξε. Πήγαινε, μπράβο το παιδί μου. Μαρία, έλα να δεις τι έκανε ο γιος μας. Έλα δεις. Ναι, εκτός από κάκι στο ζωγραφική, πρέπει να έχει και ψυχολογικά ή προβλήματα όρασης. Ναι, σου λέω, εδώ πέρα βλέπει σπίτια, σύννεφα ή λουλούδια. Δεν πάει κάτι καλά με το γιο μας. Δες πόσο περήφανος όμως δείχνω και είμαι σε φάση, κοιτάξτε, έχω κάνει σχεδόν κύκλο, τρεις γραμμές και ένα βελάκι. Κάποιος να πάρει εδώ το παλικάρι στην καλών τεχνών να κατέργα στο διαμάντι εδώ ο άνθρωπος. Γιάννης όταν πάει για ψάρεμα και μετά είναι αυτό. Αυτό είναι reference σε ένα παιχνίδι που είχα ανεβάσει. Έχω βάλει καρτέλα εδώ πάνω, αν θέλει το κλικάρετε, πηγαίνει, το βλέπετε. Που πας για ψάρεμα και τελικά καταλήγεις να σκοτώνεις μυθικά πλάσματα. Αλλά έχει πλάκα ο τίτλος που είναι Γιάννης όταν πάει για ψάρεμα. Είναι Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει. Δεν είναι ο Γιάννης, εγώ ας πούμε συγκεκριμένα. Το έχει το όνομα. POV, προσποιείς ότι παίζεις σε ταινία John Wick. Πώς νομίζεις ότι είσαι. Πώς είσαι στην πραγματικότητα. Που αν θες τη γνώμη μου, δείχνω πάρα πολύ σκληρός, κύριε. Αν αντίκριζα αυτό το Γιάννη σε ένα σκοτεινό σοκάκι, εγώ θα είχα σκιαχτεί σίγουρα. Ο Γιάννης όταν του λένε να παίξει Fortnite, θα φας μπαλτιά. Ειδικά με αυτή την ορθογραφία, να πω εγώ. Το meme σου στο subreddit Legit Gaming GR Official παίρνει σχεδόν 100 upvotes. Δεν μπαίνει στο βίντεο του Γιάννη, γιατί γι' αυτό μπαίνει ένα post με 5 upvotes. Λοιπόν, αυτό έχει 155. Εντάξει, οκ, okay, είμαι κι εγώ άνθρωπος, ωραία, εντάξει, μπήκε αυτό. Που ισχύει μερικές φορές, γιατί κάνετε upvote ό,τι να είναι, ρε. Ναι, υπάρχουν κάποια posts που παίρνουν αρκετά upvotes και δεν τα βάζω, αλλά δεν ξέρω τι σκατά κάνετε upvote. Δηλαδή, νιώθω ότι μερικοί φτιάχνουν κάτι, το postάρουν και μετά το στέλνουν με αυτό το κλασικό μήνυμα. Τύπου την Παρασκευή θα σε επισκεφτεί ο Χάρος. Στείλε αυτό το post, 10 άτομα, αν δεν θες να πεθάνεις. Ή κάτι τέτοιο. Δηλαδή, μόνο αυτό μπορώ να δώσω. Ή ότι δεν έχετε γούστο, εντάξει, και αυτό ίσως. Είστε αυτό 155 votes, χαμός έγινε, ορίστε, μπήκε. Για παράδειγμα, ωραία, αυτό έχει 21 votes. Παιδιά, αυτό τι σημαίνει? Ότι έχει 21 upvotes παραπάνω από τα downvotes. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να κάνανε μεν 100 άνθρωποι downvote, αλλά 121 κάνανε upvote. Ζωγράφησα το Γιάννη, δυσκολεύτηκα βέβαια να κάνω τα χέρια, αλλά νομίζω είναι έτοιμο. Μπράβο. Πολύ βλέπεις τώρα τι συμβαίνει με τα votes όμως. Μήπως κάποια που έχουν 2 upvotes αξίζουν περισσότερο από αυτό. Και ξέρεις τι, εγώ να αφήσω το σκίτσο στην άκρη. Ναι, αν και το σκίτσο ίσως να μην είναι κατάλληλη λέξη, σκίτσο. Ό,τι είναι αυτό, πήρα το κόκκινο χρώμα και σκόνταψα κάπου και βγήκε αυτό. Δεν είναι μόνο ο Stickman, είναι ότι δεν έχει καν σωστή ορθογραφία. Ναι, κόβεται. Εδώ πέρα ο φίλος ο New2222 Nick έδωσε πολλή ώρα. Αυτό είναι αφοσίωση έτσι. Έχει κάνει εδώ πέρα εμένα
σε διάφορες βερσιόν και εντωμεταξύ δεν είναι καν το ίδιο πρόσωπο. Έχει καθίσει και έχει κάνει έρευνα. Μερικά από αυτά είναι τρομακτικά, εντάξει, μερικά από αυτά είναι τρομακτικά, αλλά νομίζω αυτό εδώ με το μόνοκλ είναι ξεκάθαρο το αγαπημένο μου. Μπράβο. Τι δίνει στους ανθρώπους το συνέστημα της δύναμης? Λεφτά, στάτους, πατάτες. Συμφωνούμε 100% σε αυτό. Ο Γιάννης όταν βάζει γκολ στο μάνατζερ από τα 40 μέτρα. Ο Γιάννης όταν τρώει γκολ στο μάνατζερ από τα 40 μέτρα. Συγγνώμη, δεν είναι μόνο ο Γιάννης. Είναι ο μέσος άνθρωπος που παίζει μάνατζερ, εντάξει. Όταν το βάζεις από τα 40 μέτρα, είσαι σε φάση. Τι παιχταράδες έχω βγάλει από τις ακαδημίες. Όταν το τρώσεις από τα 40 μέτρα, σε κλέβει το μηχανάκι, να πούμε. Είναι στημένο για να χάσεις. Προφανώς αυτό συμβαίνει. Όπως όταν χάνεις τα online παιχνίδια, όλοι είναι hackers. Αντίστοιχο. Το επόμενο, παιδιά, είμαι εγώ, αλλά νιώθω ότι θα μπορούσα έτσι να παίξω σε μια ταινία του Hollywood που θα είχα κάποιο πλυντήριο ή κάτι. Το οποίο πλυντήριο όμως θα ήταν βιτρίνα για να ξεπλένω χρήματα. Θα είχα άκρες και με το καρτέλ. Δεν ξέρω, μόνο εγώ το νιώθω αυτό. Παρ' όλα αυτά είναι υπέροχο αυτό, ευχαριστώ πολύ. Αν ο Γιάννης παίξει PUBG, τότε θα αρχίσουν πολλοί να του ζητάνε ξαναπαίξει. Όμως ακόμα και αν δεν παίξει, θα συνεχίσουν κάποιοι να το ζητάνε. Αυτό σημαίνει ότι ο Γιάννης είναι παγιδευμένος σε ένα τελείωτο φαύλο κύκλο PUBG από τον οποίο δεν μπορεί να ξεφύγει. Κύριε, σκοπεύετε να παραγγείλετε? Η ζωή μου όλη είναι αυτό. Γιατί του Γιάννη δεν του άρεσε το προηγούμενο, έκανε αυτό. Μπράβο, ούτε αυτό μου αρέσει, ξαναπροσπάθησε. Επίσης, ρε παιδί μου, ναι, καταλαβαίνω εδώ πέρα την προσπάθεια για να γίνει τεράστια η μύτη. Αυτά εδώ πέρα είναι ποδαράκια. Σαν ψευδοπόδια είναι αυτό που έχει η μύτη μου. Δηλαδή, αυτά τώρα ή τρίχες είναι ή ψευδοπόδια, δεν ξέρω. Διαφώτισε με εσύ. Νιώθω ότι η μύτη εδώ πέρα στο σκίτσο είναι τόσο μεγάλη που έχει προσωπικότητα. Τη βγάζει, την αφήνεις κάτω και φεύγει αυτό. Πάει βόλτα. Και ξαναγυρνάει μετά, οπότε θέλω να μυρίσω κάτι. Γιάννη, αυτό το είχα φτιάξει πολύ παλιά για να σου το δώσω σε meetup, αλλά ντράπηκα. Ελπίζω να σου αρέσει. Είναι υπέροχο. Αυτό το μεταξύ ήταν ένα παλιό κάλυμα που είχα στον καναπέ καμιά φορά πίσω και φαινόταν στα βίντεο. Επίσης, γράφεις. Γιάννη, αυτό το είχα φτιάξει πολύ παλιά για να σου δώσω σε meetup, αλλά ντράπηκα. Τώρα όμως έχουμε πανδημία και δεν υπάρχει καν αυτή η επιλογή. Τι ακριβώς, γιατί ντράπηκες? Δηλαδή ήρθες που ήρθες εκεί πέρα. Παρ' όλα αυτά δεν πειράζει. Θα έχεις μια καταπληκτική ευκαιρία το 2024 να έρθεις από κοντά να μου το δώσεις. Πάντως είναι καταπληκτικό, ευχαριστώ πολύ. Αν και δεν μου το δώσεις από κοντά. Πατάτες. Λαγκωνικότατος. Πώς διαφοροποιεί ο Γιάννης τα πράγματα? Και έχουμε. Τι παραγγέλνουν οι πελάτες του Γιάννη στα Cooking Games? Τι βλέπει ο Γιάννης χολυστερίνη? Παιδιά, δηλαδή. Έχει μπιφτέκι μπέικον λουκάνικο. Δηλαδή, ρε παιδί μου, μέσα. Και εγώ είμαι αυτός ο άνθρωπος. Απλά σκέφτομαι και λίγο την καρδιά μου που είναι σε φάση βρε Γιάννη, γιατί μου το κάνεις αυτό τώρα? Καλά δεν τα είχαμε. Καλά δεν τα είχαμε που φάγες χθες σαλάτα. Πώς θα ήταν ο Γιάννης αν ήταν στο ημερολόγιο ενός πασίκλα? Ξέρεις κάτι, το ακούω αυτό. Δηλαδή, τουλάχιστον στο σωματότυπο, ναι, έχουμε πέσει μέσα. Και στη μύτη ενδεχομένως, που αυτό κάπως έχει γίνει ένα trend, ας πούμε. Έτσι, PUBG. Το thumbnail μου. Και από κάτω ο Malcolm, ο οποίος είναι σε φάση You did it! You crazy son of a bitch, you did it! Ναι, okay, relatable αυτό, relatable. Καλώς ήρθατε στο κανάλι του Γιάννη και είναι αυτό. Δεν ξέρω να το πιάνετε, Βενετία, κανάλι. Αυτό, δεν χρειάζεται αυτό, σταματάω, δεν χρειάζεται παραπάνω. Παρ' όλα αυτά, δες πόσο χαρούμενος είμαι εδώ πέρα στη γόνδολά μου. Έτσι, γιατί πιθανότατα κανείς δεν μου λέει, ξέρω εγώ, πήγαινε με στο PUBG ή κάτι. Ήταν Παρασκευή βράδυ και ο καιρός ήταν χλωμός. Ένιωθα άδειος μισός. Το κενό που μου άφησε εκείνη στην καρδιά ήταν πολύ μεγάλο για να γεμίσει από οποιοδήποτε υλικό αγαθό που θα αγόραζα online χωρίς να σκέφτομαι. Δεν χρειαζόμουν τίποτα στη ζωή μου, γιατί όλα μου θυμίζαν εκείνη. Ακόμα θυμάμαι τη μέρα που αγόρασα την καρέκλα. Ο καιρός είχε ανοίξει και όλα έλαμπαν. Τα λουλούδια είχαν ανθίσει και ένιωθα λιγότερο στεναχωρημένος. Η μέρα Τετάρτη και η καρέκλα έφτασε. Κάτι άλλο είχαμε παραγγείλει, ρε. Κάτι είχε γίνει λάθος με τους courier. Κάτι είχε γίνει εδώ πέρα με ταχυδρομείο courier. Κάτι έγινε λάθος. Εμείς παραγγείλαμε καρέκλα, ήρθε και ρέκλα. Δεν ξέρω τι έγινε εκεί. Δεν περίμενα ποτέ να τελειώσει αυτή η κατάθλιψη. Ήμουν χαζός. Ανορθόγραφα να πω σε αυτή τη φάση. Αλλά ζώνας. Ποτέ στη ζωή μου δεν είχα κάτι σε μια τόσο βολική καρέκλα. Ήταν θαύμα. Η θλίψη μου τελείωσε εκείνη τη στιγμή μαζί με τη θέλησή μου να γίνω καλύτερος άνθρωπος. Δεν χρειαζόταν πλέον. Η ζωή μου τελείωσε όταν πρώτο έκατσα πάνω στην 101-01-08. Αυτό είναι στάση λεωφορείου. Είναι κάποιο δρομολόγιο. Κάτι δεν πιάνω. Παρ' όλα αυτά. Από τότε απλά ζω σε μια συνεχή ζήτηση για την αίσθηση που ένιωσα εκείνη Τετάρτη. Μια αίσθηση που με έκανε να ξεχάσω κάθε μου μιζέρια και ειδημία. Κάπου μέσα στο κείμενο έχω γίνει και λαρισαίος. Μια αίσθηση που με έκανε να ξεχάσω εκείνη. Καλή αγορά πάντως. Αυτό μάλλον δεν το έγραψε όντως κάποιος που βλέπει το κανάλι. Το έγραψε κάποιος που άφησε ένα review για μια καρέκλα. Ο οποίος πρέπει να έχει και πολύ ελεύθερο χρόνο για να πω την αλήθεια. Γιάννη, παίξε PUBG. Όχι ρε παππού και εσύ. Όχι ρε παππού. Λοιπόν, αυτό είναι ένα βίντεο και λέει η κυβέρνηση κάθε φορά που βλέπει τα κρούσματα. Τι έχει γίνει ρε παιδιά? Χαλαρώστε. Αρχικά πείτε μου εμένα. Εγώ θα σας δώσω τις οδηγίες που χρειάζεστε. Απεθαίνετε. Εντάξει ρε παιδιά, τι να κάνουμε, καμιά φορά έτσι είναι, ο κύκλος της ζωής, Οκ.
Αυτό θα μπορούσε να ήταν κάτι στο κανάλι, ας πούμε. Legit Gaming GR out of context. Είχε πλάκα παρόλα αυτά, το δίνω. Ο Γιάννης στο Lord of the Rings. Και μάλλον κάτι πρέπει να μου είχε δώσει ο Γκάνταλφ. Ρε, από αυτό που κάπνιζε. Δεν εξηγείται εδώ τι παίζει αυτό εδώ με την φάτσα. Τέλος πάντων. Εδώ είναι fan art Attack on Titan συν Γιάννης. Δεν έχω δει Attack on Titan. Παρόλα αυτά, πιάνω ότι κάτι παίζει με τα ρούχα και ότι αυτό είμαι εγώ και αυτό είναι κάτι από το Attack on Titan. Και πατάτες. Αυτό πιάνω. Όταν του λένε να παίξει PUBG, είναι αυτό ακριβώς το πρόσωπο. Είναι Γιάννη, παίξε PUBG. Εντάξει, κάπου πάρε παιδιά. Κάπου είμαστε άνθρωποι να πούμε. Το βλέπεις εδώ. Είναι αγανάκτηση ξεκάθαρα. Αυτό συμβαίνει. You either die a hero or you live long enough to see yourself become the villain. Σιγά βρε παιδιά τώρα. Λίγο υπερβολές ας πούμε. Ένα βίντεο PUBG κάναμε. Γιάννη, πότε θα ξανεμφανιστώ στο κανάλι? Ποτέ. Και όμως εμφανίστηκε. Να πω εγώ, δεν το είδατε, κακώς, αλλά είναι υπέροχο όντως. Δεν ξέρω τι συμβαίνει ακριβώς με το λαιμό μου. Οκ, ρε παιδί μου, εδώ αυτό, το νιώθω, ρε παιδί μου. Κάτι όντως υπάρχει εδώ πέρα αυτό. Αλλά λίγο, ο λαιμός είναι πολύ μακρύς. Αυτό λέω απλώς. Ο Ντέμις για τη συνεργασία του με Legitidi. Αυτό είναι reference σε Football Manager. Όσοι είστε πιστοί, θα καταλάβετε. Του είπα να το κάνουμε ότι είναι. Ξάπλωσα, μου έκανε, νομίζω, δεν θυμάμαι τον αριθμό, 22, 23 ενέσεις. Ξεκινώντας από τη σπονδυλική στήλη και φτάνοντας μέχρι κάτω. Καλά τα λέει ο Ντέμαρος. Όλα τα νεύρα. Έτσι είναι Θεμιστοκλή. Για όσους δεν έχετε δει ποτέ Football Manager σειρά, το αστείο είναι ότι όταν τραυματίζεται ένας παίχτης και με ρωτάει το παιχνίδι, θες να του κάνεις ένεση και να παίξεις το επόμενο match ή να τον αφήσεις να το δουν οι γιατροί, πάντα του κάνω ένεση. Όταν είσαι χαρούμενος και απολαμβάνεις τη μουσική. Όταν είσαι στεναχωρημένος και καταλαβαίνεις τους στίχους. Καλώδια στην πρίζα εκεί. Δεν, επιτέλους. Μετά από χρόνια πιάσε το βαθύτερο νόημα. Ούτε εγώ δεν έχω ιδέα ποιο είναι. Cyberpunk 2077. Οκ, ξέρεις κάτι, πιο low budget το δικό μου, αλλά το δικό μου δεν είχε bugs. Τα ακούσει την project. Όταν ο Γιάννης λέει πάμε αντί για πάω. Τι κάνεις, πας να γράψεις first. Σε βλέπω, αυτό θέλω να έχετε στο νου σας κάθε φορά που το γράφετε. Αυτό, όταν πέφτετε για ύπνο, λίγο πριν σας γλυκοπάρει. Αυτό θέλω να βλέπετε. Εδώ ο φίλος ο Θανάσης έχει πάρει και έχει κάνει ποτ πουρί από πράγματα. Εγώ πολεμιστής, καθαριστής, εξολοθρευτής, υπότης, αστυνομικός, Ινδιάνος, γιατρός, detective, μάγειρας και κατάσκοπος. Ο κατάσκοπος είναι ο Φαντί. Έχει κάνει infiltrate, έχει διεισδύσει μέσα και δεν μπορείτε πλέον να τον ξεχωρίσετε. Ποιος είμαι εγώ, ποιος είναι ο Φαντί. Πρέπει να βρείτε ποια ερώτηση θα απαντούσε σωστά μόνο ο αληθινός Γιάννης. Παίξε ραφ, παίξε PUBG και μετά είμαι εγώ. Η εικόνα μιλάει από μόνο της πραγματικά. Σπάνια φωτογραφία του Legit Gaming GR και του Γιάννη να κάνουν βίντεο μαζί. Κοίτα να δεις. Πάνα θεμάμαι. Το μπορεί να είναι και κάποιο prequel του Dark για τους γνώστες. Δεν ζωγράφησα τιμή του Γιάννη για να μην δυσκολευτώ. Γιατί δεν δυσκολεύει, ότι τύπου τι είναι αυτό ξαφνικά. Δηλαδή αυτό έχει καταντήσει κάπου idea, σχεδόν bullying. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Μπράβο, όντως. Ότι γιατί είναι δύσκολη η μύτη μου, ξέρω. Ότι ας πούμε τα μάτια μου είναι τόσο μεγάλα. Δηλαδή κάπου. Εντάξει, αυτό είναι ξεκάθαρα bullying πλέον με τη μύτη να πω. Τέλος πάντων, το προσπερνάω. Δημιουργείς λογαριασμό κάπου με το όνομά σου. Δημιουργείς λογαριασμό με μια ψεύτικη περσόνα. Δημιουργείς πολλαπλά alt accounts για να εκφράσεις όλες τις πτυχές του εαυτού σου. Και το υπέρτατο, δημιουργείς βιντεάκια με όλα τα alter ego σου. Εγώ και εγώ. Και εγώ. Ωραία, και για τελευταίο θα αφήσω ένα που έχει πολλά upvotes. Εντάξει, έχει 102 και είναι ένα στιγμιότυπο από live stream που κάποιος λέει είσαι άραβας. Μερικές μέρες αργότερα σε έχει simulator. Ναι, μετά από αυτό, παιδιά, είμαι έτοιμος να αγοράσω τον Παναθηναϊκό. Ή τη Manchester City, θα δείξει. Όπως και να έχει, άλλο βίντεο με το subreddit θα είναι στο τέλος του. Αν θέλετε κι εσείς να συμμετάσχετε, είτε κάνετε upvotes, αλλά post ή downvote, ή πάντα ό,τι θέλετε, να γράφετε comments κτλ. Σε post ή να φτιάξετε τα δικά σας post και να τα ανεβάσετε. Θα βρείτε το link στην περιγραφή του βίντεο και στο pinned comment για να κάνετε join και να συμμετάσχετε σε όλο αυτό εδώ πέρα. Όπως και να έχει, το βίντεο θα είναι στο τέλος του. Τα λέμε σε κάποιο επόμενο βίντεο ή live stream. Αντίο σας.